Ακούμε το τελευταίο διάστημα και έχουμε ακούσει και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα αλλά και από τον Υπουργό τον κύριο Γαβρόγλου για συνενώσεις ιδρυμάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων. Δεν ξέρω τώρα αν είστε εσείς υπέρ της συνένωσης ενός μεγάλου τριτοβάθμιου ιδρύματος στη Δυτική Μακεδονία και με ποιους όρους. Ποια είναι η δική σας άποψη? Γιατί πολλοί μιλάνε για συνενώσεις, για να γλιτώσουμε έξοδα, να γίνει ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα σε κάθε περιοχή. Ποια είναι η δική σας άποψη? Κοιτάξτε, για τα δύο ιδρύματα. Το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ. Λόγω του ότι είχατε πει και στην αρχή, στην εισαγωγή που κάνατε, επειδή ήμουν και παλιότερα πρόεδρος, από τότε που ήμουν πρόεδρος, την πρώτη θητεία μου κιόλας, το 2004-2005, έλεγα ότι η περιοχή μας δεν είναι περιοχή η οποία θα πρέπει να έχει δύο εξασθενημένα ιδρύματα. Είναι καλύτερα να υπάρχει ένα και το οποίο να είναι ισχυρό και να μπορεί να αντισταθεί σε οποιαδήποτε κρίση υφίσταται είτε σαν ίδρυμα, είτε σαν χώρος της ανώτατης εκπαίδευσης, είτε σαν χώρα. Στην αρχή πολύ το κοροϊδεύαν αυτό. Κάποια στιγμή τώρα, έστω και μετά από 10-12 χρόνια, όλοι πια το θεωρούν ότι είναι αυτονόητο. Συζητήσεις γίνονται, αλλά μέχρι στιγμής γίνονται μόνο σε επίπεδο είτε πριτάνιων ανάμεσα στα δύο ιδρύματα, είτε μεταξύ συναδέλφων καθηγητών, είτε υφίσταται βέβαια μία προτροπή από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ότι αν δεν μπει πλαίσιο συζήτησης και συνεννόησης πάνω στο τι θα, πώς θα αντιμετωπιστούν διάφορα θέματα, η όλη συζήτηση δεν έχει παρά μόνο ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να ανοιχτεί σε επίπεδο, λένε, να συμμετέχουν ακόμα και οι τοπικοί φορείς εδώ της περιοχής για μια τέτοια συζήτηση πλην της ακαδημαϊκής κοινότητας? Δεν είναι απαγορευτικό να συμμετέχουν, αλλά ακόμα και γι' αυτό θα πρέπει να υφίσταται ένα πλαίσιο το οποίο το Υπουργείο δηλαδή πρέπει να πει ότι θέλουμε να γίνει αυτό και αυτό και αυτό. Από τη στιγμή που δεν λέει το Υπουργείο τι έχει κατά νου, όλες οι συζητήσεις είναι μόνο συζητήσεις. Το πλαίσιο μπορεί να πει ότι θα συμμετέχουν και κάποια επιμελητήρια, ή ξέρω εγώ θα συμμετέχει η Περιφέρεια και ο Δήμος, ή οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί το Υπουργείο. Προφανώς αυτά αφού δεν υφίστανται, οι συζητήσεις είναι συζητήσεις που ανεφουσιαστική σημασία. Πάντως η κυβέρνηση το θέλει. Βλέπουμε ότι θέλει συγχωνεύση ιδρυμάτων. Ο κύριος Γαβρόγλου μήπως το είχε το πετάξει κάπως και εδώ στο συνέδριο παραγωγής ανασυγκρότησης. Το είχατε παρακολουθήσει κιόλας? Το είχα παρακολουθήσει. Είπα ότι υπάρχει και προτροπή εκ μέρους του Υπουργείου. Αλλά αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για το τι θέλουμε και μέχρι ποια πράγματα μπορούμε να συζητήσουμε εμείς και ποια η πολιτεία τα θεωρεί μη συζητήσιμα, δηλαδή είναι απόφαση δική της ότι θα γίνει αυτό και από εκεί και πέρα δεν έχει άλλο θέμα, δεν μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις. Και επαναλαμβάνω ότι και πολλοί που λένε, γιατί ακούω και από τους διάφορους εδώ έξω από το ΤΕΙ, ότι να γίνει ή να μην γίνει, αυτό που θα γίνει, οτιδήποτε και να γίνει, θα είναι σίγουρο ότι θα έχει επιπτώσεις και στα δύο ιδρύματα, αλλά και στην περιοχή γενικότερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν γίνει συνένωση, προφανώς το τμήμα της Πτολεμαίδος της Μαιευτικής, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να υφίσταται, διότι στα πανεπιστήμια δεν υπάρχουν ΜΕΣ. Έτσι, υπάρχουν γιατροί, οι οποίοι μετά από εκεί πάνε και γίνονται, παίρνουν την ειδικότητά του στο νοσοκομείο και πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε τις αρνητικές συνέπειες. Τι θα γίνει, θα το κλείσουμε, τι θα γίνει αυτό? Έτσι, υπάρχουν και ένα σωρό άλλα. Υπάρχουν σχολές οι οποίες είναι και εδώ και εκεί. Αυτές πιθανώς κάποιος είτε από το Πανεπιστήμιο είτε από το ΤΕΙ θα πρέπει σε κάποιες περιοχές να κλείσουν. Δηλαδή, πολλοί συζητούν απ' έξω, αλλά δεν πιστεύω ότι γνωρίζουν και τι επιπτώσεις θα έχει στην περιοχή και στα ιδρύματα η τυχόν συγχώνευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε. Αλλά πάλι με το να συζητάμε χωρίς να υφίσταται ένα κανονιστικό πλαίσιο είναι άνετο. Έχετε δίκιο. Yeah.